Από τη μία η ζούγκλα των καλαμιών και από την άλλη η έντονη δυσοσμία στον ποταμό με τους δημότες στην περιοχή Τρεις Βαγιές να διαμαρτύρονται. Τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά την τελευταία βροχόπτωση, μια επίμονη βρώμα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ειδικά το βράδυ πάρα πολύ δυνατή, επικρατεί στην περιοχή και είναι προερχόμενη από το ποτάμι. Όσο βλέπω το ποτάμι έχει λίμματα. Το ποτάμι μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να κάνουν κάτι, να έρθουν να μας τα καθαρίσουν. Δεν αντέχουμε. Βόθρο. Ναι. Πάρα πολύ τα καλάμια, συνέχεια κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Εδώ πέρα άμα βρέξει πάλι θα ξαναπλημμυρίσουν συνέχεια. Όταν καταστρέψουν τα πάντα θα έρθουν πάλι. Αυτές τις εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στο ύψος μεταλλικής γέφυρας, εικόνες που προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό στους δημότες, οι οποίοι καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αυτοψία προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε σχέση με την πηγή του κακού. Πολύ ατροπιστική και μικρόβια, άστα κουνούπια που δεν ήρθαν φέτο, άστα καλάμια που είναι γεμάτος ο ποταμός. Και αν γίνει μια πλημμύρα, θα θερμίσουμε πάλι θύματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Είμαστε η τελευταία περιοχή του Ηρακλείου. Πολύ παραπαταμένη, πολύ παραμελημένη. Αφού σε βρωμάει ο κόσμος σε πάει κάθε βράδυ, δεν μπορεί να βγει καθόλου όξω να καθίσει. Δεν βγαίνουμε όξω να κάτσουμε καθόλου, γιατί βρωμάει. Όπως υποστηρίζουν δημότες, η ατμόσφαιρα είναι υποπνιτική στην περιοχή με φόντο αυτές τις εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης, οι οποίες επαναλαμβάνονται και φέτος. Βρωμάει, κάπου το βιολογικό καθαρισμό βρωμάει. Ο ποταμός βρωμάει, δεν το ξέρουμε. Πάντως βρωμάει. Είναι έντονη, δηλαδή. Έντονη, η μυρωδιά είναι έντονη. Έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι με τα καλάμια. Πρέπει να καθαριστεί το ποτάμι, να μην έχουμε ό,τι έχει πάθει η άλλη Ελλάδα. Πώς, να μην φοβηθούμε. Με την προηγούμενη και πέρυσι και πρόπερση πάλι τα ίδια είχαμε και φτάσει στο τέλος μέχρι εδώ πέρα. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στα σπίτια μας. Δηλαδή, αν είσαστε εδώ τότε λίγο παρακάτω και τι γινόταν, ήταν ένα μέτρο το νερό. Αν δεν καθαριστεί ο ποταμός, και τώρα να πάτε να δείτε, και εκτός του ότι τώρα έχει πάλι γεμίσει ο κόσμος με τα καλάμια, έχει φράξει. Δεν γίνεται.